Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στις σχολικές ανταλλαγές που ήταν συχνό φαινόμενο μέχρι πριν μερικά χρόνια. Αρκετοί ήταν οι Ευρωπαίοι πολίτες που επέλεγαν να στέλνουν για μερικές ημέρες σε βρετανικές πόλεις τα παιδιά τους, ακόμη και όταν ήταν ανήλικοι μαθητές, για σωστή εκμάθηση αγγλικών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει το ίδιο εύκολα πλέον, καθώς στην μετα-Brexit εποχή έχει εκτοξευθεί το κόστος των ταξιδιών προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί και οι γραφειοκρατικές δυσκολίες. Ήταν μια πραγματική πρόκληση. Περάσαμε με μερικές νύχτες και αναρωτιόμασταν αν έπρεπε να ακυρώσουμε τα πάντα. Αλλά αποφασίσαμε να το προσπαθήσουμε και να τα καταφέρουμε στο τέλος. Και το κάναμε. 50 μαθητές από την Αλσατία της Γαλλίας εκμεταλλεύτηκαν την άρση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό και αναχώρησαν για μια ξεχωριστή εκδρομή στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Ήρθα σε επαφή με το Δημαρχείο του Κολμάρ για να κλείσω ένα ραντεβού ώστε να βγάλουμε διαβατήριο για την κόρη μου. Αλλά τα πρώτα ραντεβού τα έκλειναν για τα τέλη Ιουνίου. Έτσι επικοινώνησα με άλλες κοντινές πόλεις. Αλλά όλα τα διαθέσιμα ραντεβού ήταν σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο. Το μόνο ραντεβού που ήταν λίγες μέρες μακριά ήταν στην πόλη Φερέτ, που απέχει σχεδόν μία ώρα οδικός από το σπίτι μας. Η Βρετανική Ένωση Εκπαιδευτικών Ταξιδιών, τα μέλη της οποίας διοργανώνουν αυτού του είδους τις εκδρομές, εκτιμά ότι φέτος η κίνηση μαθητών προς τις βρετανικές πόλεις θα είναι μειωμένη κατά 60 με 70% σε σχέση με την προ-Brexit αλλά και προ-πανδημίας εποχή. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο καλωσόριζε περίπου 1 εκατομμύριο μαθητές τον χρόνο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και υπηκόους μαθητές τρίτων χωρών που σπουδάζουν σε αυτές. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, θα σημαίνει απώλειες για τον κλάδο που μπορεί να αγγίζουν ακόμα και τα 3 δισεκατομμύρια στερλίνες ετησίως.